1-2, τεστ. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είναι η εκπομπή Newsroom με θέματα από την επικαιρότητα όπως διαμορφώνονται στην κοινότητα και την αρθρογραφία του Omnia TV. Τα θέματα που αναπτύσσονται και εμπλουτίζονται με επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να τα δείτε στην ομάδα Newsroom στην κοινότητα του Omnia TV. Να δούμε τα θέματα μας για σήμερα, είναι τρία. Καταρχήν η κινητοποίηση των εργαζομένων του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου ενάντια στο ξεπούλημα της κρατικής αυτής μέχρι τώρα τράπεζας που θα οδηγήσει σε κύμα απολύσεων με διάφορα σενάρια. Δεύτερον, κινητοποίηση λαϊκών συνελεύσεων και συλλογικοτήτων ενάντια στις διακοπές ρεύματος, τις αυξήσεις των οικιακών τιμολογίων και τα χαράτσια μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Και τελευταίο, το νέο όπλο της Ελλάς που έκανε την εμφάνισή του στην άγνωστο πότε έχει ακριβώς, το έχει ακριβώς προμηθευτεί, αλλά έκανε την εμφάνισή του πρόσφατα με τις εισβολές στις καταλήψεις. Πάμε στο πρώτο μας θέμα. Για 7η ημέρα συνεχίστηκε σήμερα η κατάληψη των κεντρικών του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου από τους εργαζόμενούς του, που αντιδρούν στα σχέδια πώλησής του στην ΑΤΕ Bank, την πρώην αγροτική. Παρόλο που το ταχυδρομικό ταμιευτήριο έχει τις μικρότερες επισφάλειες, προωθείται η αγορά του από μια τέτοια τράπεζα με υποδεέστερα σχετικά οικονομικά μεγέθη. Στα σχέδια πώλησης του ταχυδρομικού ταμιευτήριου συμπεριλαμβάνονται και απολύσεις αγνώστου μέχρι στιγμής αριθμού εργαζομένων. Το περασμένο Σαββατοκύριακο άλλαξε η διοίκηση της τράπεζας του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου και επικεφαλής τέθηκε ένα στέλεχος της Δημοκρατικής Αριστεράς, ο Κωνσταντίνος Μελαχρινός. Τα σενάρια περί απολύσεων αναφέρονται, είναι τελείως στον αέρα και αναφέρονται σε απολύσεις από 500 έως και 2.200 εργαζομένων. Σήμερα το μεσημέρι οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενώ στοχεύουν στην συνέχιση της κατάληψης και των λοιπών κινητοποιήσεων. Χθες Τρίτη, παραδειγματικά για να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των πολιτών που συναλλάσσονται με την τράπεζα, οι εργαζόμενοι επέτρεψαν σε χρηματαποστολή να ανεφοδιάσει το ATM των κεντρικών του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου, παρά το ότι τα γραφεία βρισκόταν σε κατάληψη. Σε ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ενωτικής Κίνησης Εργαζομένων στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο γράφεται σήμερα χαρακτηριστικά: «Ζητάμε τη βοήθεια και τη συμπαράστασή σας, συνάδελφοι και μη, για να διαδοθεί το μήνυμα της προσπάθειας που κάνουμε όλοι εδώ για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας και της προσπάθειας που κάνουμε ενάντια στη διάλυση του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου. Δεν είμαστε εδώ για να ζητιανεύουμε μισθούς και προσωρινές λύσεις. Κανένας απολυμμένος στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Θα είμαστε εδώ μέχρι το τέλος». Καταλήγει η ανάρτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης ενωτικής κίνησης εργαζομένων στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Πάμε στο επόμενο θέμα. Την Τρίτη, 22 Ιανουαρίου, στις 11 το πρωί, συλλογικότητες και συνελεύσεις γειτονιών καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής της ΔΕΗ ΑΕ, η οποία βρίσκεται στην οδό Αριστίδου 5, κοντά στην πλατεία Κλαθμόνος. Η κινητοποίηση έχει ως αιτήματα να σταματήσουν η έκδοση εντολών διακοπής ρεύματος, να επανασυνδεθεί το ρεύμα σε όλα τα νοικοκυριά που έχει διακοπεί, να ρυθμίζονται τα χρέη, οι οφειλές προς την ΔΕΗ με βάση τις δυνατότητες του κάθε οφειλέτη, δηλαδή να παρέχει μια ευελιξία στο διακανονισμό των οφειλών, να μειωθούν τα οικιακά τιμολόγια, τα οποία σημειωτέων από φέτος αυξάνονται από 8 έως 15%, και τέλος να αφαιρεθούν όλα τα χαράτσια από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Οι διοργανωτές της κινητοποίησης υπενθυμίζουν ότι καθημερινά διακόπτονται πάνω από 1.000 συνδέσεις λόγω οφειλών, ενώ οι απλήρωτοι λογαριασμοί υπερβαίνουν συνολικά τα 700 εκατομμύρια ευρώ.
Τη διαμαρτυρία αυτή καλούν η ανοιχτή συνέλευση Περάματος, η ανοιχτή πρωτοβουλία Βύρωνα ενάντια στα Χαράτσια, το δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης Εξαρχείων Νεάπολης Μουσείου, οι επιτροπές Αγώνα Δεν Πληρώνω, η επιτροπή Αγώνα Μαρκόπουλου Πορτοράφτη, Κατοίκων Γλυφάδας, Πευκακίων Περισσού, Λαϊκή Συνέλευση Πατησίων, Λαϊκή Συνέλευση Πλατείας Νέας Μύρνης και άλλες τοπικές συλλογικότητες και συνελεύσεις γειτονιών. Και πάμε στο τελευταίο και μεγάλο μας θέμα για σήμερα, το νέο όπλο της Ελλάς, το οποίο παρουσιάστηκε κατά την επιχείρηση εναντίον της ανακατάληψης της Βίλα Αμαλίας. Το όπλο λοιπόν που παρουσιάστηκε, και τα στοιχεία είναι όλα παρμένα από το δημοσίευμα του Γέρο Γκρινιάρη, το οποίο έχει αναδημοσιευθεί στο Omnia TV, είναι το Manurhin MR35, το οποίο έχει την περιγράφεται ως punch gun. Πρόκειται για όπλο που εκτοξεύει σφαίρες καουτσούκ διαμέτρου 35 χιλιοστών και βάρους 21 γραμμαρίων. Με πίεση η οποία προέρχεται από εκρηκτικό φυσίγγιο με δραστικό βελινεκές 25 μέτρα. Ο γεμιστήρας που παίρνει αυτό το όπλο, όπως φαίνεται περίπου και στη φωτογραφία, παίρνει 5 τέτοιες σφαίρες καουτσούκ. Στη θεωρία αυτό το όπλο εκτοξεύει μια αρκετά μεγάλη λαστιχένια σφαίρα η οποία προκαλεί έντονο πόνο ικανό να ακινητοποιήσει το στόχο. Στην πράξη όμως το αποτέλεσμα της σφαίρας που εκτοξεύει αυτό το όπλο εξαρτάται από την απόσταση, το σημείο, από την απόσταση με το στόχο και το σημείο στο οποίο θα χτυπήσει τον στόχο, ο οποίος στόχος βέβαια μην ξεχνάμε ότι είναι ένα ανθρώπινο σώμα. Ένας υγιής νέος και γυμνασμένος θα αντιμετωπίσει πολύ πιο εύκολα τη σφαίρα από ότι ένας μεγαλύτερος σε ηλικία που πιθανώς να έχει και προβλήματα υγείας. Στον ίδιο άνθρωπο επίσης αλλάζει το αποτέλεσμα της σφαίρας από μια απλή μελανιά αν το χτυπήσει στην πλάτη ή να τον αφήσει στον τόπο αν τον χτυπήσει στο κεφάλι ή το λαιμό. Ακόμα και τα ρούχα που φοράει το θύμα παίζουν ρόλο, χοντρά ρούχα μπορεί να απορροφήσουν μεγάλο ποσοστό ενέργειας. Το όπλο θεωρείται επικίνδυνο για βαριές σωματικές βλάβες, ακόμη και και θάνατο σε αποστάσεις κάτω των 6,5 μέτρων. Αλλά είναι ανακριβές σε αποστάσεις πάνω από 7 μέτρα, με απόκληση στα 18 μέτρα μέχρι και 30 τετραγωνικά εκατοστά. Η απόκληση δηλαδή από τον στόχο μπορεί να είναι 30 τετραγωνικά εκατοστά γύρω από εκεί που στοχεύει ο αστυνομικός που θα ρίξει με αυτό το όπλο. Ακόμα όμως και στην απόσταση τη μεγαλύτερη από αυτήν που θεωρούν οι προδιαγραφές ασφαλή, τα 7 μέτρα δηλαδή, η σφαίρα που εκτοξεύει διατηρεί αρκετή ενέργεια ώστε χτύπημα στο κεφάλι ή άλλα ευαίσθητα σημεία του σώματος, όπως ο θώρακας ή το σηκώτη, μπορεί να προκαλέσει από βαριές σωματικές βλάβες μέχρι και τον θάνατο. Ο ίδιος αστυνομικός με το ίδιο όπλο μπορεί να ρίξει για παράδειγμα 2 βολές και η μία να μην ακινητοποιήσει το στόχο, είτε επειδή δεν θα έχει αρκετή ενέργεια είτε θα στοχίσει, ενώ η δεύτερη θα του προκαλέσει σοβαρότερο τραύμα, πιθανόν απειλητικό και για τη ζωή του, είτε επειδή θα προσκρούσει με μεγαλύτερη κινητική ενέργεια, είτε επειδή θα τον χτυπήσει στο κεφάλι, για παράδειγμα, παρά του ότι ο αστυνομικός δεν στόχευε εκεί. Περισσότερες πληροφορίες και τεχνική ανάλυση όσον αφορά την προωθητική ενέργεια που με την οποία εκτοξεύεται αυτό το βλήμα και τα πιθανά αποτελέσματα πάνω στο ανθρώπινο σώμα μπορείτε να δείτε στη σχετική ανάρτηση. Έχει ανέβει και στο Omnia TV αλλά και στο site του Γέρο Γκρινιάρη. Τα όπλα αυτά να σημειώσουμε ότι είναι νομίζω ρωσικής προέλευσης, ωστόσο αυτά όλα τεκμηριώνονται αναλυτικά στην ανάρτηση που προείπαμε. Αυτά ήταν τα θέματα μας για σήμερα.
Στις 9 η εκπομπή μπορεί να αλλάξει και μάλ, που σήμερα έχει θέμα της καταλήψης σε όλον τον κόσμο. Καλό βράδυ από μένα και καλή συνέχεια.